Στη φόρα, κυρίες και κύριοι, εδώ με αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ πάμε να καλησπερίσουμε την Χαρά τη Λεμονή. Χαρά Λεμονή, καλησπέρα από το δήμαρχε.gr. Τα πάντα για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για προσλήψεις. Οτιδήποτε συμβαίνει στους Δήμους και στις περιφέρειες, δήμαρχε.gr. Τα πάντα όλα. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται και έχει κατακτήσει το κοινό για να μαθαίνουν τα πάντα για τους Δήμους αλλά και για τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας. Να καλησπερίσουμε το PressOne.gr, τον Πάνο τον Τζίφα. Καλησπέρα, Πάνο. Πολύ καλησπέρα και από εμένα, Φίλιππε. Η Σταυρούλα Λούρο, το Στιφόρα.gr. Καλησπέρα, Σταυρούλα, και σε σένα. Πάμε, πες καλησπέρα, παιδί μου. Δεν μιλάς. Δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Δεν μιλάς. Ναι, αφού δεν το έχω φορέσει ακόμα, δεν είπα τίποτα, αλλά το είχα βάλει εν τέλει. Πού το έχεις στο μυαλό σου. Πού το έχεις στο μυαλό σου, Λούρο. Στο Μητσοτάκι το έχεις στο μυαλό σου! Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έγιναν πολλά στο Υπουργικό. Στον Κυριάκο έχεις στο μυαλό σου! Και ποιος δεν το έχει, δυστυχώς. Για πες μας, γιατί τι συνέβη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε. Είχαμε δύο ταυτόχρονα υπουργικά και σε Ελλάδα και σε Τουρκία. Εγώ θα ξεκινήσω από το ελληνικό φυσικά Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι στην Τουρκία ότι τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Απέναντί τους δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, ολόκληρη την Ευρώπη και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς όμως ήρθε απάντηση από την άλλη πλευρά, από τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τι είπε λίγο ούτε πολύ, ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ δεν πρόκειται να σας σώσει. Mm. Και αναφέρθηκε μάλιστα σε νίκη, γυρίζοντας πίσω στις μεγάλες νίκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην 484η επέτειο της νίκης της Ναυμαχίας της Πρέβεζας, όπου ο γνωστός Μπαρμπαρόσα, εμάς ο Μπαρμπαρός Χουσέιν Πασά, νίκησε τον στρατό των Σταυροφόρων. Ακόμα εκεί φαίνεται έχουν μείνει αναφορετικές στάσεις του κυρίου Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι η απάντηση που του έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρη και καταλυτική. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στις θέσεις του και είναι σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε περί Τουρκίας. Γιατί συνεχίζονται όλες αυτές οι ιστορίες και έχουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία και να κάνει ο ΑΚΑΡ να κάνει με τα μεσονύχτια σύσκεψη. Μάλιστα, με τους αρχηγούς του στρατού για την Ελλάδα. Αυτό είναι ότι έκανε με τα μεσονύχτια σύσκεψη, όπως είπες, με τους αρχηγούς των ενόπλων, των τριών σωμάτων δηλαδή, αλλά και με διοικητές συγκεκριμένων μονάδων που κοιτάζουν Αιγαίο. Μάλιστα. Αυτό είναι που τρομάζει. Πάντως βγήκε ο Ερντογάν και λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Εννοείται δεν είμαστε ίση με τους Τουρκαλάδες. Είμαστε πολύ ανώτεροι, κύριε Ερντογάν. Που φυσικά και δεν είμαστε ίση με εσάς. Θα πληρώσουμε, είπε το κύριο. Εννοείται δεν είμαστε ίση με εμάς. Δεν είσαστε ίση με εμάς και εμείς ίση με εσάς. Είμαστε ανώτεροι, κύριε Ερντογάν. Για να τον ακούσουμε. Bu filmi geçmişte seyrettik. Çözdük. O defteri kapattık. Ve kendimize yeni bir yol çizdik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer bir felakete sürüklenmesinden bir komşu sıfatıyla samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir. Μάλιστα. Αυτά λέει ο Ερντογάν. Ναι, σου είπα, έχει αναθεωρητικές τάσεις, οι οποίες όμως θα προσκρούσουν στην ατσάλινη ασπίδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό. Πρέπει να το καταλάβει αυτό και ο ελληνικός λαός. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως. Την επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των συμμάχων μας. Εδώ τα πολλά λόγια είναι πράγματι φτώχεια, όπως λέει και η παροιμία, και ίσως είναι καιρός να ασχοληθούν με αυτήν την φτώχεια και όσοι λένε πολλά, αντί για τις πύρινες λέξεις, να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικές πράξεις και το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου. Απέναντί τους, άλλωστε, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Δύο κουβέντες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και ο Πρωθυπουργός. Ξαναλέμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έντονη κινητικότητα, ναι, η οποία δεν ξέρουμε πού θα βγάλει, Φίλιππε. Πάμε τώρα. Πάμε.